Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Είμαι στο δάσος. Έχω έρθει να κάνω τον πρωινό μου περίπατο, τον διαλογισμό, να συνδεθώ με τη φύση. Είμαστε κομμάτι της φύσης. Είμαστε η φύση η ίδια. Χρειάζεται να ερχόμαστε σε σύνδεση για να δημιουργούμε αυτή την ηρεμία. Να ξέρουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε την ηρεμία. Όταν θα κλείσεις τα μάτια ή θα φέρεις τη ματιά σου σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα αρχίσεις να χαλαρώνεις νοητικά, σωματικά, θα αρχίσουν να χαλαρώνουν οι διακυμάνσεις του νου. Γιατί το πράσινο χρώμα, η φύση, η γη, το χώμα, όλα αυτά σε ηρεμούν. Θα δώσω μια τεχνική υλοποίησης, μια εξαιρετική τεχνική, πάρα πολύ δυνατή. Πάρα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να διευρύνουμε την γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη, να ανεβάσουμε την συνειδητότητα, να ανεβάσουμε την τόνιση στον πλανήτη μας, να ανεβάσουμε την τόνιση στους ανθρώπους και επηρεάζουμε άμεσα τον πλανήτη με την δονητική μας κατάσταση, με τις δράσεις μας, με το συναίσθημά μας. Δημιουργούμε ένα εσωτερικό πεδίο στον πλανήτη μας και η εξέλιξη έρχεται πολύ πιο γρήγορα όταν εμείς είμαστε σε υψηλή δόνηση, όταν δουλεύουμε σε υψηλά συναισθηματικά. Οραματίσου ότι είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Σκέψου το ότι είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για το ανώτερο καλό της γέας, για το ανώτερο καλό της ανθρωπότητας. Αλλά σκέψου πρώτα τον εαυτό σου. Σκέψου πώς θα ήταν να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Ωραία. Μην το σκέφτεσαι για το συλλογικό της ανθρωπότητας. Μην σκέφτεσαι δηλαδή τους υπόλοιπους, τους άλλους ανθρώπους. Σκέψου εσένα. Γίνε εγωιστής. Καλό είναι. Από κάπου χρειάζεται να ξεκινήσεις. Γίνε εγωιστής όσον αφορά τον εαυτό σου, όσον αφορά εσένα. Ότι ξέρεις τι, θα φτιάξω τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Θα με παρατηρήσω. Θα με αυτοαναγνωρίσω. Θα υπάρξει αυτογνωσία. Θα αρχίσω να με μαθαίνω. Θα αρχίσω να μαθαίνω κομμάτια του εαυτού μου για να με φτιάχνω. Να με δημιουργώ. Γιατί εγώ είμαι ο δημιουργός της δημιουργίας και δημιουργώ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Πάρε την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου και ξεκινά να δημιουργείς. Παιδιά, σας αγαπώ και σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου. Είστε καταπληκτικοί όλοι. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα, στα ζώα μας, στη φύση μας, στη γέα μας. Για την ανύψωση της δόνησης στους ανθρώπους. Για την ανύψωση της δόνησης στην ανθρωπότητα. Είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μου, είναι ο σκοπός της ψυχής μου σε αυτήν εδώ την παρουσία μου στη γη και τιμάω με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία μου εδώ στη γέα, με τα λάθη που έχω κάνει. Έχω κάνει, αλλά τα λάθη μου ήταν αυτά που με φέρανε σε αυτό εδώ το επίπεδο το οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει λάθη, έχουν μετανιώσει για αυτά τα λάθη και συνεχώς χτυπάνε τον εαυτό τους ακόμα πιο κάτω. Τίποτα δεν πάει καλά, είναι σε μεγάλη θλίψη, είναι σε μεγάλη μελαγχολία. Τα πάντα τα βλέπουν ότι δεν θα πάνε ποτέ καλά. Υπάρχει έλλειψη συναισθηματική στο υψηλό επίπεδο. Όλα τα συναισθήματά τους είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο και φτιάχνουν τη ζωή τους κατά αυτόν τον τρόπο. Αν θες να ζεις έτσι, μπορείς να ζεις έτσι. Είναι επιλογή σου. Αν θες να το κάνεις ασυνείδητα και να ζεις έτσι, δεν είναι επιλογή σου, γιατί δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει όλο αυτό, είσαι ασυνείδητος, αλλά θα σε βάλω να αναλογιστείς, να σκεφτείς κάτι άλλο. Σκέψου πως αν πάλι στο μυαλό σου αυτό, μη σκεφτείς θετικά, γιατί δεν δουλεύει. Μη σκεφτείς ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί δεν δουλεύει έτσι. Και στο λέω μέσα από την καρδιά μου, με γνώση το λέω αυτό, ότι δεν δουλεύει. Θετική σκέψη και ότι όλα θα πάνε καλά ξαφνικά, δεν μπορείς να το φτιάξεις έτσι. Δεν δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Το πρόγραμμα παίζει αλλιώς. Τα εκατομμύρια προγράμματα είναι
σε ένα άλλο mood. Είσαι σε μια άλλη διάθεση μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Σας αγαπάω και σας στέλνω αγάπη. Σκέψου, κάνε αυτή τη σκέψη, πόσο πιο χάλια μπορείς να τα κάνεις τα πράγματα, πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η κατάσταση, πόσο χειρότερο μπορείς να κάνεις το σώμα σου, πόσο χειρότερο ακόμα μπορείς να αισθανθείς. Μπορείς να αισθανθείς ακόμα περισσότερο χειρότερα, ακόμα πιο πολύ χειρότερα. Να δημιουργήσεις ακόμα περισσότερα προβλήματα στη ζωή σου. Σκέψου, σε ποιο σημείο λοιπόν μπορείς να φτάσεις. Μπορείς να φτάσεις στο πιο χαμηλό σημείο και αυτό το χαμηλό σημείο δεν έχει τελειωμό. Δεν υπάρχει πάτος. Ο πάτος δεν έχει πάτο, ο ουρανός δεν έχει ουρανό. Εξελίσσεσαι πάντα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Οπότε σκέψου ότι σήμερα που δεν θα πας να κάνεις τη γυμναστική σου, που δεν θα πας να κάνεις τον περιβατό σου, πόσο κακό κάνεις ουσιαστικά σε σένα, πόσο καλό δεν κάνεις σε σένα. Σκέψου ότι σήμερα που δεν θα κάνεις τον διαλογισμό σου, τον έχασα σήμερα τον διαλογισμό. Γιατί ρε, γιατί τον έχασα σήμερα τον διαλογισμό μου. Το πρόγραμμα παίζει ξανά γιατί τον έχασες τον διαλογισμό σου. Σκέψου που δεν έκανες τον διαλογισμό σου σήμερα, πώς πάλι δεν δημιουργείς, πώς πάλι θα νιώθεις έτσι όπως νιώθεις. Σκέψου το φαγητό που θα φας και σου δημιουργεί αυτό που σου δημιουργεί. Σκέψου αυτά τα πράγματα που κάνεις, σε έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση και αυτά τα πράγματα τα οποία συνεχίζεις να κάνεις, τα οποία σε φέρανε σε αυτή την κατάσταση και θα σε πηγαίνουν συνεχώς. Οπότε, σκέψου το όλα αυτά και ξεκίνα να κάνεις αυτά που θα σε κάνουν να νιώθεις καλά. Έχουμε πει, το συναίσθημα χρειάζεται να είναι αυτό που σε ορίζει. Να νιώθεις καλά. Και είχα, τώρα το πρωί λοιπόν παιδιά, πήγαινα με την κοράκλα μου, την κόρη μου, στο σχολείο, ήμασταν στο αυτοκίνητο και είχε πάει σε ένα πάρτι την Κυριακή και μου λέει, μπαμπά, οι δύο φίλες μου δεν μου μιλούσανε. Είχαμε θεματάκια. Και το λέω συνέχεια αυτό στην κοράκλα μου, στην υπέροχη κόρη μου. Το λέω συνέχεια. Είναι μάθημα για να το κάνουμε στα παιδιά μας, μάθημα για τον εαυτό μας, μάθημα για τη ζωή, παιδιά. Δεν μου λένε γιατί, τι πρόβλημα έχουν και γιατί δεν μου μιλάνε, μου είπε. Και λέω, αγάπη μου, είναι δικό τους πρόβλημα. Αν δεν θέλουν να μιλήσουν, ας μην μιλήσουν. Όταν θέλουν να μιλήσουν, θα έρθουν και θα μιλήσουν. Και θα μιλήσετε όμορφα και ωραία, χαλαρά. Και το σημαντικότερο κομμάτι, τι έχουμε πει, είναι το πώς νιώθεις. Τα συναισθήματά σου. Η γραμμή μας, ο γνώμονας, η πορεία μας προς τη ζωή, χρειάζεται να είναι τα συναισθήματά μας. Γι' αυτό να μάθετε στα παιδιά σας. Ταπεινά, το λέω. Αν μάθουμε στα παιδιά μας ότι να πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που νιώθουν καλά, τότε θα χτίσουμε κάτι καταπληκτικό. Και να μην εξαρτώνται από κανένα και να μην περιμένουν την επιβεβαίωση κανενός εκεί έξω. Και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω ακριβώς. Τα παιδιά θα έχουν δυναμώσει, θα αφήνουν αυτά τα οποία δεν τους εξυπηρετούν, δεν τους βοηθάνε πουθενά. Και θα τα αφήνουν να φύγουν. Και μου λέει, ναι μπαμπά, το έχω καταλάβει, μου λέει, το καταλαβαίνω, είναι η δικιά τους υπόθεση. Τα παιδιά, αν έρθουν θέλουν να μου μιλήσουν και να συζητήσουμε χαλαρά, είμαι εδώ. Φανταστείτε τι, όταν μάθουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία αυτό το κομμάτι, τι καταπληκτική κοινωνία, τι καταπληκτικούς ανθρώπους, τι καταπληκτικό πολιτισμό θα φτιάξουμε. Να γνωρίζεις ότι θέλω να είμαι καλά και θέλω να είμαι σε ισορροπία. Θέλω να μπορώ να βρω την ηρεμία μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θέλω να συνδεθώ με τη φύση και να έρθω σε ηρεμία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι. Και τελικά αυτή η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε είναι αυτή η σκέψη, αυτό το συναίσθημα με βοηθάει κάπου. Έχει να μου προσφέρει κάτι. Αν κάνουμε αυτή την ερώτηση και απαντήσουμε ναι, με βοηθάει και αυτό το συναίσθημα είναι σε χαμηλή συναισθηματική κατάσταση, σε χαμηλή συναισθηματική κατάσταση, τότε πραγματικά είμαστε εθισμένοι σωματικά σε αυτό τον πόνο. Ωραία. Αν όμως η απάντηση είναι ότι
χρειάζεται να ξεφύγω από αυτό και να τα αλλάξω συνειδητά, να το παρατηρήσω και να τα αλλάξω με δουλειά, με εργασία με τον εαυτό μου, με αυτογνωσία. Αποκτώ αυτογνωσία και αλλάζω. Τι είναι αυτά που τα οποία δημιουργώ και με φέρνουν σε μια χαμηλή συναισθηματική κατάσταση και μετά χάνω την ισορροπία μου, δεν μπορώ να βρω τη γαλήνη μου. Η γαλήνη είναι ένα πάρα πολύ εξαιρετικό επίπεδο το οποίο μπορούμε να δημιουργούμε καθημερινά. Τι σε βοηθάει στη ζωή σου? Τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα? Τι σε κάνει να πετάς? Τι σε κάνει να σε φέρνει σε ισορροπία? Εμένα αυτό που με φέρνει σε ισορροπία και σε γαλήνη είναι η σύνδεση με τη φύση. Είναι ο διαλογισμός που θα κάτσω να κάνω το πρωί της παρατήρησης. Είναι ο οραματισμός και η δημιουργία της ζωής μου που θα κάτσω να κάνω και η ενεργοποίηση όλων αυτών των συναισθημάτων, των ενεργειακών κέντρων, μέσα από την καρδιά μου και μέσα από το μυαλό μου. Η συνοχή που δημιουργώ καθημερινά στη ζωή μου. Τα νέα προγράμματα τα οποία έχω τοποθετήσει και σας έχω πει, παιδιά, ελάτε. Πάμε να εργαστούμε. Θα δείτε ότι μέσα σε λίγες ημέρες, με τα προγράμματα τα οποία θα τοποθετήσουμε, θα αρχίσει να αλλάζει η ζωή μας. Έτσι λειτουργεί. Αλλά δημιουργείς μια καινούργια συναισθηματική κατάσταση μέσα από τον οραματισμό, μέσα από τη σύνδεση με το κβαντικό πεδίο, μέσα από τη σύνδεση με τον εαυτό σου. Ενεργοποιείς την αγάπη, ενεργοποιείς τη χαρά. Πάμε, θα δώσω την τεχνική. Εξαιρετική τεχνική. Φέρνεις τα χέρια στην καρδιά. Ξεκινάς να αναπνέεις, εισπνέεις και εκπνέεις από το κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας. Συνεχίζεις για 5 λεπτά με αυτές τις εισπνοές και τις εκπνοές. Εισπνέεις από τη μύτη, εκπνέεις από τη μύτη. Η εισπνοή, η αναπνοή δημιουργεί μια άλλη νευρολογική κατάσταση. Γι' αυτό ξεκινάμε τις τεχνικές μας με την αναπνοή. Δημιουργεί εδώ ένα άλλο περιβάλλον. Κλείνεις και τα μάτια και υπάρχει... Δεν σε επηρεάζουν τα εξωτερικά ερεθίσματα, είσαι μέσα σου. Δημιουργείς μια καινούρια νευρονική μονάδα. Ή μάλλον καινούρια νευρονικά δίκτυα, να το πω καλύτερα όπως το είπα πριν. Καινούριες νευρονικές συνάψεις. Χαλαρώνει σωματικά και νοητικά, γι' αυτό είπα 5 λεπτά, εισπνέω και εκπνέω. Αισθάνομαι την αναπνοή να ρέει από το κάτω μέρος, πάνω, κάτω, πάνω, εισπνοή, εκπνοή. Ωραία. Φέρνω την επίγνωσή μου στο πιελικό έδαφος, στο πρώτο ενεργειακό κέντρο και καθώς φέρνω την επίγνωσή μου εδώ, σφίγγω την κοιλιά προς τα μέσα και προς τα πάνω, εισπνέω και ανεβάζω την αναπνοή μου με την εισπνοή μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, φέρνω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα την προσοχή μου, δηλαδή την ενέργεια. Η ενέργεια αγαπάει την προσοχή, παιδιά. Κρατάω την αναπνοή μου, χαλαρή η ώμη, προς τα κάτω, χαλαρές εκφράσεις του προσώπου. Απελευθερώνω την αναπνοή. Και ξανά, συνεχίζω. Φέρνω την προσοχή μου στο πρώτο ενεργειακό κέντρο. Κοιλιά προς τα μέσα και προς τα πάνω. Εισπνέω, ανεβάζω την ενέργεια, την προσοχή μου. Τη φέρνω μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Κρατάω με την αναπνοή μου. Σφίγγω το κάτω μέρος της κοιλιακής χώρας. Σφίγγω το πιελικό έδαφος. Εδώ κρατάω και χτίζω. Εδώ την ενέργεια. Την ενέργεια τη φέρνω εδώ ψηλά. Να το πούμε αλλιώς. Την αναπνοή μου εδώ, σε αυτό το σημείο. Την προσοχή μου σε αυτό το σημείο. Και αρχίζω και δημιουργώ. Απελευθερώνω την αναπνοή. Αυτό θα το επαναλάβετε για 10 λεπτά. Καθοδηγούμενα. Καθοδηγείτε ουσιαστικά τον εαυτό σας. Μπορείτε να βάλετε και μια μουσική η οποία να είναι στα κύματα α ή στα κύματα θ. Για να αρχίσει να ενεργοποιείται πολύ πιο έντονα. Υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία μπορείτε να βάλετε. Αυτό μπορώ να σας το διδάξω. Ή αν θέλετε μπορώ να σας το στείλω. Το DVD που ετοίμασα, που έφτιαξα. Και εκεί μέσα στο διαλογισμό υλοποιείτε, οραματίζεστε μετά από 10 λεπτά που έχετε αρχίσει και χτίζετε και θα δείτε μια διαφορά. Η αναπνοή και η ενέργεια θα δημιουργήσει ένα καινούριο νευρονικό δίκτυο, καινούριο σώμα, καινούρια κύτταρα, αναπαραγωγή. Θα αρχίσουν όλα να ζωντανεύουν μέσα σας. Θα έχετε ενεργοποιήσει ουσιαστικά. Τι γίνεται? Ενεργοποιούμε την ενέργεια, την δύναμη της γονιμοποίησης, της δημιουργίας. Έτσι, αυτή είναι η καταπληκτική ενέργεια της δημιουργίας, παιδιά.
Στο DVD το οποίο έλεγα και προχθές, θα στο στέλνω όπου θέλετε πανελλαδικά, είναι το έχω σε προσφορά. Τεστ, πέντε πράγματα έχει μέσα το DVD. Έχει αυτόν τον διαλογισμό καθοδηγούμενο. Έχει το σεμινάριο κουβαντικού πεδίου. Το σεμινάριο που έκανα προχθές. Η δημιουργία του Ευζήν. Έναν προγραμματισμό υποσυνείδητου, τετράωρο, όλο το βράδυ. Και έχει και επίσης και έναν διαλογισμό παρατήρησης. Όλα αυτά είναι καινούρια. Πέντε πράγματα μαζί. Πέντε πράγματα σε ένα DVD. Έτσι, είναι το έχω σε προσφορά. Επίσης μπορώ να σας το στείλω όπου θέλετε πανελλαδικά το DVD. Και το έχετε για πάντα μαζί. Ή θέλετε να πάτε κάπου να το έχετε στο κινητό σας, το έχετε στο κινητό σας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Το φτιάχνετε. Conscious Coaching. Καθοδήγηση συνειδητότητας. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας σε όλη την Ελλάδα. Like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο. Επανασύνδεση σχέσεων. Δουλεύω με πάρα πολλά παιδιά για επανασύνδεση σχέσεων. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί με πάρα πολύ δυνατά πακέτα επανασύνδεσης. Αθλητικές επιδόσεις, απελευθέρωση βάρους, διακοπή καπνίσματος, αγάπη, ομορφιά. Για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, δουλεύω με ζευγάρια, καλέστε με, το κινητό μου θα το βρείτε στις πληροφορίες, για ό,τι θέλετε να δουλέψουμε, να εργαστούμε μαζί. Κοιτάξτε πόσο χαρούμενος είμαι, πόσο ευτυχισμένος είμαι. Θα σας ξαφνιάσει ευχάριστα αυτή όλη η εργασία. Θα σας ξαφνιάσουν ευχάριστα όλα αυτά τα οποία δίνω, παιδιά. Σας το εγγυώμαι, μέσα από την καρδιά μου. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε στο TikTok George Condis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε επίσης στο Facebook Condis George Suka Yoga και στο Facebook ξανά ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης. Και έχω και ακόμα μία σελίδα. George Condis με 6.000 κόσμο. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να αγκαλιαστούμε, για να μου στείλετε την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, οτιδήποτε θέλετε. Είμαι εδώ για σας. Για να εργαστούμε μαζί άμεσα, κλείνουμε. Συνάντηση, συνεδρία μαζί για να δουλέψουμε, για να εργαστούμε. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια, ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ γνώση, έχουν πάρα πολύ πληροφορία. Χαίρομαι πολύ. Σας στέλνω την αγάπη μου, παιδιά. Να είμαστε.